Οι Σκοπιανοί αστυνομικοί ρίχνουν χημικά και πλαστικές σφαίρες προς την πλευρά των προσφύγων μπροστά από το φράχτη. Όπως αναφέρουν οι γιατροί χωρίς σύνορα, τα ιατρία γέμισαν ασφυκτικά από άνδρες, γυναίκες και μικρά παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα και τραύματα σε όλο τους το σώμα από σφαίρες καουτσού. Μέχρι και ελικόπτερο της αστυνομίας επιστρατεύτηκε από τις αρχές των Σκοπίων προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους. Αυτές τις πλαστικές σφαίρες πετούν εδώ και 3 ώρες προς το ελληνικό έδαφος. Για ώρες η ιδωμένη είχε μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Η χρήση χημικών, σφαιρών από καουτσούκ και βομβίδων κρότου λάμψης από τις δυνάμεις της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, άνευ διακρίσεων εναντίον ευάλωτων πληθυσμών και μάλιστα χωρίς να συντρέχουν λόγια ανωτέρας βίας, είναι πρακτική επικίνδυνη και καταδικαστέα. Αυτά από κύριο Σκυσκυσκυ.